Παγκύπρια εκστρατεία ελέγχου φορτηγών και λεωφορείων πραγματοποίησε σήμερα το Τμήμα Οδικών Μεταφορών με στόχο να διαπιστωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης των επαγγελματιών στις νομοθεσίες. Στο ζυγιστικό σταθμό Λατσών βρισκόταν και ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης, ο οποίος και διαπίστωσε η διεισόμαση της παρανομίας. Μέχρι τώρα έχουν κάνει 338 ελέγχους, έχουμε βρει 27 παραβιάσεις της νομοθεσίας και αυτές περιγράφονται σαν επικίνδυνα φορτία, λαθασμένη πρόσδεση, χωρίς κάρτα ταχογράφου, σπασμένος ταχογράφος, χωρίς άδεια κυκλοφορίας, υπερβολικό φορτίο, μη δικαιούχο για μειωμένη τέλη κυκλοφορίας. Η εκστρατεία του Υπουργείου Μεταφορών γίνεται με αφορμή το περιστατικό με το λεωφορείο που έπαιρνε μαθητές σε σχολική εκδρομή και το οποίο απόλυσε δύο ρόδες στον αυτοκινητόδρομο. Αντιλαμβάνεστε, είναι πολλές οι παραβάσεις. Για μας αυτά είναι απαραδέκτα. Θα συνεχίσουμε τους ελέγχους μέχρι να εξαλειφθούν όλα αυτά. Από αυτή και μόνο τη σημερινή διαδικασία έχει φανεί ότι δεν συμμορφώνονται όλοι οι οδηγοί. Η εκστρατεία θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, ενώ προωθείται στη Βουλή νομοσχέδιο με το οποίο δίνεται το δικαίωμα στους λειτουργούς του Υπουργείου να επιβάλλουν εξώδικα πρόστιμα.